Το ζητήσατε και γίνεται πράξη. Θα αγοράσω RX8 και θα το φτιάξω όπως στην πραγματικότητα στο Need for Speed Unbound. Αυτή τη στιγμή έχω μεγάλη ποικιλία από αυτοκίνητα και συγκεκριμένα στο προηγούμενο part πήραμε αυτό εδώ που θα είναι το main μου αμάξι. Αλλά έχω και άλλα 109 χιλιάρικα που θα τα επενδύσω στο καλύτερο αυτοκίνητο που μπορώ. Και αυτό εδώ εννοείται είναι το Mazda RX8 Spirit R. Κοστίζει 59 χιλιάρικα για ένα β' κατηγορία αυτοκίνητο. Και εδώ είναι κάπου που το λούσανε, καθώς με 59 χιλιάρικα μπορεί να πάρει ένα RX7, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερη κατηγορίας. Με 53 χιλιάρικα μπορείς να πάρεις ένα 370Z που είναι αλφα κατηγορίας και με 45 ένα Silvia. Παρ' όλα αυτά το RX8 είναι στην καρδιά μας και το game ξέρει πόσο αξίζει. Οπότε κάνουμε την πρώτη μας αγορά. Παναγιά μου, δεν θα μείνει τίποτα, αλλά ναι, θέλω να είναι το νέο μου αμάξι. Ήδη το game έχει κάποια body kit, έχει το Edge. Το έχω δει αυτό και στην πραγματικότητα το Edge. Έχει το Speed Hunter. Τι είναι αυτό. Και έχει και το Rocket Bunny, το οποίο το έχουμε δει και σε υπόλοιπα game και μοιάζει να πω περισσότερο με το δικό μου. Αλλά εμείς θα φτιάξουμε το δικό μας. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τα parts. Είναι η πρώτη φορά που φτιάχνουμε RX8 σε Need for Speed. Έχουμε Rocket Bunny, ο οποίος είναι σχεδόν ίδιος με το stock. Έχουμε και τον Edge, ο οποίος μοιάζει με το δικό μου. Οπότε 1700. Ας βάλουμε τον Edge. Front fenders. Έχουμε το Speed Hunter, έχουμε και το Rocket Bunny. Το Speed Hunter είναι κάπως υπερβολικό και δεν δένει με το αυτοκίνητο, ενώ το Rocket Bunny είναι smooth όπως είναι το δικό μου. Πλάγια έχουμε Rocket Bunny από εδώ, Edge και Speed Hunter. Θα βάλουμε το Edge. Διακριτικό. Rear fenders, Rocket Bunny. Ωραία, θα παίξουμε με Rocket Bunny. Speed Hunter είπαμε είναι κάπως τετράγωνο, ωραίο μεν, αλλά δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε φώτα έχει αυτά και έχει και τα Car Shop Glow, παιδιά, που είναι νέων. Τα έχω δει στην πραγματικότητα, κοστίζουν 200 χιλιάρια και πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό για να τα βάλω. Οπότε θα κρατηθώ και θα βάλω αυτά που έχω. Αλλά θα τα σκουρίνουμε όπως τα έχω εγώ. Όχι τελείως, κάπου στη μέση. Πίσω προφυλακτήρα έχουμε αυτόν. Έχουμε τον ίδιο αλλά σε κομμένο. Εντυπωσιακό. Και έχουμε και τον Edge. Μου δίνει ιδέα, ε. Θέλω να δοκιμάσω να βάλω αυτόν, ο οποίος είναι κομμένος, και να τσεκάρουμε κάποιο diffuser. Όπα ρε. Θα βάλουμε αυτό εδώ το carbon. Είναι πολύ αλητή αυτό το στυλ και θα το κρατήσουμε. Πάμε τώρα στο κομμάτι αεροτομής. Ωραίες επιλογές. Σιδερόστερα όπως πολλοί θέλουν να βάλω στο αυτοκίνητο. Rocket Bunny υπερβολική. Τεράστια. Έξω πραγματική. Τεράστια. Δεν έχει μια μαζεμένη. Θα πάμε αυτήν για Speed Hunter, που είναι η πιο μαζεμένη που έχει. Εννοείται μελλοντικά θα το κάνουμε πολύ πιο τουμπάνο. Δείτε πόση ποικιλία έχει από καθρέφτες, παιδιά, το game. Τρελούς. Αλλά μείνουμε τους ορθωστές. Ακούς που είναι πολύ ωραίοι. Καπό, μπορώ να βάλω Rocket Bunny. Αν κάνω αλλαγή στην πραγματικότητα θα το σκεφτώ. Μέχρι τότε κρατάμε αυτό εδώ το clean. Πάμε να βάλουμε φημέ, γιατί εννοείται. Πάμε εδώ στα headlights, εννοείται θα τα σκουρίνουμε όπως έχω και στην πραγματικότητα. Πάμε να φτιάξουμε το stance, δηλαδή να πιτώσουμε το αυτοκίνητο όσο μπορούμε. Βασικά στην πραγματικότητα το έχω πολύ πιο χαμηλά, που σου θέλει το body kit. Ενώ το μαμά είναι έτσι και είναι χαμηλό, με αυτό το body kit απλά σηκώνεται τα μάξι. Γιατί? Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε rims στις ζάντες μας. Αυτές εδώ είναι Work Emotion CRK. Έχω τις JR, αλλά είναι ίδιες με αυτές. Νομίζω έχουμε πετύχει το χρώμα και πάμε 21 ίντσες να φαίνονται τούμπανο. Και θα βάλω stretch λάστιχα. Πάμε τώρα στο καλύτερο που είναι το χρώμα. Ωρε φίλε, ήδη θυμίζει. Θα πάμε σε αυτό εδώ το κόκκινο, το μεταλλικό που είναι σκούρο. Και πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση θα πάμε να φτιάξουμε το wrap μας. Νομίζω μέχρι τώρα ήδη ξέρετε μετά από τόσο καιρό τη διαδικασία. Φτιάχνω σιγά σιγά την μία πλευρά μαύρη. Παιδες, μόλις είδα ότι μπορώ να γυρνάω το υλικό σε μεταλλικό για να το κάνω τελείως σκοτεινό. Οπότε φαίνεται ακριβώς σαν την πραγματικότητα. Έχω μείνει τώρα. Είναι το μόνο game που μπορεί να το κάνει αυτό. Πάμε τώρα για τις θρυλικές λωρίδες. Αυτές εδώ. Πλάκα πλάκα έχω και reference εδώ για να τη γράφω. Στην κούπα. Έτοιμες οι λευκές λωρίδες. Πάμε να βάλουμε τώρα τις γκρι. Και έβαλα και τις κόκκινες λωρίδες. Τρομερό βγαίνει. Τώρα πάμε πίσω όλο να το μαυρίσουμε. Περνάμε όλα όπως είναι στην απέναντι πλευρά. Μαύρο και πίσω. Η αεροτομή, γιατί έχει αυτό εδώ το χρώμα. Ναι. Αν κάνω όλο το αμάξι carbon και ίσως βάλω αυτοκόλλητο το κόκκινο. Για να δούμε. Βέβαια πρέπει να το φτιάξω. Ναι. Έχουμε φτιάξει αυτό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Είναι όνειρο. Και εννοείται θα μπορείτε να το κατεβάσετε κι εσείς. Και πάμε να φτιάξουμε την οροφή που είναι πάντα το πιο δύσκολο. Παιδιά, είναι
Πανέτοιμο. Θα βάλω και μια λεπτομέρεια που θέλω να δω στο αυτοκίνητο με την ευκαιρία, γιατί θέλω να το κάνω και στην πραγματικότητα. Έτσι, ένα ελαφρύ σκίαστρο. Βάζω και το σήμα μου εδώ, PDT από πίσω. Και είναι πανέτοιμο να το αποθηκεύσω. Πω ρε φίλε. Και να το κάνω share, εννοείται σε εσάς. Yes, πάρτε το, βρείτε το, δεν ξέρω πώς. Όπα ρε, πάρα λίγο ξεχάσω τις εξατμίσεις. Sorry ρε. Τώρα μάλιστα, εδώ είσαι. Αυτό είναι το δικό μου. Εννοείται θα βάλουμε την αγαπημένη μου πινακίδα και θα γράφει PDT. Βέβαια μου πήραν 32 χιλιάρικα και πρέπει να φτιάξω αυτό το αυτοκίνητο για να του δώσουμε λίγη παραπάνω δύναμη. Αυτό που θα του δώσει οικονομικά γρήγορη δύναμη είναι να βάλουμε ένα turbo. Αφού δεν το κάνω στην πραγματικότητα, ας το κάνω στο game. Και από 232 άλογα θα το πάμε 280. Θα του βάλουμε αναρτήσεις για το δρόμο, πολύ σημαντικό. Και ένα καλό διαφορικό για να μπορούμε να το κάνουμε ακόμα περισσότερο drift. Και με όλα αυτά ήρθε η ώρα να βγούμε τη νύχτα και να κυνηγήσουμε τους αγώνες. Δεν θα είναι βέβαια μια απλή νύχτα, θα είναι μια νύχτα με 5 hit. Ωρε φίλε, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι παίζω σε video game, αλλά ταυτόχρονα είμαι και εγώ όντως που οδηγάω το αυτοκίνητό μου. Δεν το πιστεύω. Δες εδώ. Θέλω απλά να το χαζεύω. Πρώτη φορά θα πω ότι είναι τόσο πετυχημένο. Πρώτη φορά. Ακούστε το ρότορ, ακούστε. 9.000 και στροφές στην αλλαγή. Και πρέπει να κερδίσω τον αγώνα. Χωρίς να με δει αστυνομία, διότι αν με κυνηγήσει. Σε αυτό το εργαλείο θα μπλέξω άσχημα, διότι δεν είναι ακόμα για αυτούς. Όχι, πες ρε φίλε, όχι, πες. Καλά, λίγο πιο κάτω να καθότανε. Αλλά δέστε εδώ. Ώστε αυτό βλέπουν όλοι όταν περνάω από δίπλα τους τη νύχτα, ε. Για σένα βέβαια που γουστάρεις το RX8 μπορείς να πάρεις ρούχα με το RX8, π.χ. φούτερ, t-shirt, κούπες και πολλά άλλα, όπως αυτός εδώ σκούφος φοράω. Το panosden.gr στο e-shop της ομαδάρας, το link είναι κάτω στην περιγραφή. Κάνεις παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα, ξέρεις τον κόλπο που έχετε κάνει χιλιάδες από εσάς. Έρχονται σε ελάχιστες μέρες, πληρώνεις με την καταβολή, πληρώνεις με κάρτα και είσαι πρώτος μόρτης. Έρχονται σε μια-δυο μέρες στο σπίτι σου. Τι πιο ωραίο να σκάσμα αυτό εδώ, πώς φαίνεται έτσι. Τι να πω, γεια μας. Αγώνα takeover θα κάνω για 10 χιλιάρικα και θα στοιχηματίσω αυτόν. Πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Για να δω, πρέπει να τρακάρω, να ντριφτάρω. Το θυμάστε αυτό εδώ το mode. Για να δούμε πώς θα τα πάει το Mazda. Βέβαια δεν το είχα προετοιμάσει για off-road, νομίζω. Ναι, δεν το είχα προετοιμάσει καθόλου για off-road. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να βάλω τα λάστιχα. Ελπίζω να μην το έκανα. Νομίζω ωριακά έβαλα το διαφορικό. Έλα, έλα, καλά τα πάμε, έλα. Μην το ματιάξουμε. Η Μαζντάρα δεν μας έχει απαγοητεύσει ποτέ. Ούτε θα το κάνει τώρα. Καλά, θα το φτιάξω S+ εγώ κατηγορίας και θα δεις τώρα. Θα πάω στον τελικό αγώνα και θα μου δώσει άλλη το αμάξι της και θα της πω: δεν το θέλω ρε εσύ, δεν το θέλω, έχω το δικό μου, έτσι θα την πω εγώ. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω, έτσι θα την πω. Έλα, μπράβο. Έλα. Drift αρέτο, πάμε. Κερδίζουμε πόντους έτσι. Σούπερ. Μη, δεν το χάνω το επί 5, δεν το χάνω σου λέω. 60.000 σκορ, τις 68 κερδίζουμε. 82, άντε γεια, easy money. Παρ' αυτά ακόμα κινδυνεύω. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου έναν αγώνα με το RX8 και αυτό θα κάνουμε. Σιγά που θα ήταν τόσο εύκολο. Ναι. Θα γίνει χάμος, ήρθαν τα SWAT. Ωραία. Τέλεια. Καταπληκτικά. Τα undercover, τα SWAT, όλοι ήρθαν. Καλώς τους. Μετά από ζόρι έφτασα και θα παίξουμε εδώ τον αγώνα μας, Corner King. Και θα προκαλέσω και την πρώτη. Δεν μπλέκεις, δεν σηκώνα ρε φίλε. 3, 2, 1, εκτόξευση! Πόσο ωραίο φαίνεται από πίσω.
Για να σας δω. Εννοείται θα έχουμε γερή μάχη με την αστυνομία, αλλά δεν ψαρώνω. Δεν ψαρώνω. Τους τρέλανα. Δριφτάρει όσο πρέπει, στρίβει όσο πρέπει και θα μου φάει όσα χρήματα πρέπει για να γίνει πάρα πολύ δυνατό, αλλά χαλάλι. Και σε επόμενη φάση πρέπει να φτιάξουμε και ένα BMW M2 για να συνεχίσουμε το στυλ μας. Ωραίος. Ευχαριστώ. 25%, 2 ολόκληροι γύροι. Σούπερ. Πάμε για ένα αλματάκι. Πολύ ωραίο. Ουφ. Πολύ ωραίο χειρισμό. Κόβουμε από εδώ όσο χρειάζεται. Δεν με πλησιάζουν καν. Ιδανικά θα ήθελα να μην έχει αστυνομία. Να μην... Ναι. Γιατί το είπα. Όχι, γιατί το είπα. Δες ποιος είναι απέναντι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το θηρίο. Ουφ. Φέρτε και ελικόπτερο. Όλα καλά ρε. Φέρτε και ένα ελικόπτεράκι. Το καλό είναι ότι είμαι σε τούνελ. Ουφ. Και δεν έχουν ιδέα. Με περιμένει κάτι καλό μόλις που τελείωσα, αλλά κέρδισα τη μάχη. Αυτή ακριβώς εικόνα. Όλα τα λεφτά. Οπότε θα τελειώσω εδώ το part. Ελπίζω σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο. Συνεχίζουμε το Need for Speed Unbound. Μένετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.